ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας του βουλευτή και των προέδρων των Αγροτικών Συλλόγων της περιοχής Αμιντέου, τους οποίους θα ονοματίσω και θα ευχαριστήσω στη συνέχεια, στο τέλος βασικά. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής και χαράς. Γιορτής όχι θρησκευτικής, ούτε εθνικής, αλλά αγροτικής γιορτής. Γνωρίζετε όλοι γιατί είχατε παρευρεθεί μόλις προ μιας εβδομάδας περίπου, είχαμε τις κινητοποιήσεις, τις δικαιολογημένες κινητοποιήσεις των αγροτών του Αμιντέου, στις οποίες ήταν συντονιστές οι εκπρόσωποι τους, οι πρόεδροι των συλλόγων που βρίσκονται μαζί μου στο πάνελ και στις οποίες κινητοποιήσεις είχα παρευρεθεί και εγώ ως κυβερνητικός βουλευτής για να ακούσω τον λόγο της διαμαρτυρίας και ένα μέρος των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής. Τα θέματα τα οποία τέθηκαν τα σημαντικότερα ήταν το θέμα των προανθρικών, το θέμα της υπολοιματικής και ένα καινούριο θέμα το οποίο είχε θέσει ο πρόεδρος της ΑΣΕΠΑ, ο κ. Γιαννητσόπουλος, ήταν το θέμα μιας σχετικής αναλογικότητας ως προς τις ασφάλειες. Το οποίο ήταν καινούριο βεβαίως και πρώτη φορά εγώ το άκουγα και δεσμεύτηκα από τον επόμενο μήνα να το δούμε. Ευτυχώς για μας είχα δεσμευτεί για αυτά τα θέματα με τα οποία αγωνιστήκαμε όλοι μαζί, οι αγρότες της περιοχής, αλλά και οι πρόεδροι των συλλόγων, αυτοί οι οποίοι παραβρίσκονται σήμερα στο πάνω και θα τους ονοματίσω μετά, είχαμε δει και τον Υπουργό Γεωργίας και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, και όχι μία φορά, δυο και τρεις φορές, είχαμε δουλέψει τα θέματα, είχαμε πιέσει και τελικά βεβαίως ήρθε η δικαίωση, αφού μετά από δύο-τρεις μέρες δόθηκαν οι αποζημιώσεις για τα προανθρικά οι οποίες είχαν καθυστερήσει. Για το θέμα δε της υπολοιματικής αξίας επικοινώνησα με τη Διευθύντρια, η οποία με διαβεβαίωσε ότι είναι ένα θέμα προς διευθέτηση με θετικό αποτέλεσμα ως προς τις προσδοκίες των παραγωγών της περιοχής του Αμιντέου. Περιμένουν πρώτα να βγουν οι τιμές και μετά θα διευθετηθεί και αυτό. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δώσαμε και δίνουμε όλα αυτά τα χρόνια αυτούς τους δύσκολους αγώνες και μέσα από πιέσεις, συσκέψεις, διαμαρτυρίες και τα προβλήματα το ένα διαδέχεται το άλλο, όταν έχουμε και επιτυχίες νομίζω ότι αξίζει να ξαναβρεθούμε και να είμαστε όλοι εδώ μαζί για να γιορτάσουμε αυτές τις επιτυχίες οι οποίες είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας την οποία έχουμε όλοι εμείς εδώ οι εκπρόσωποι των αγροτών πρωτίστως μαζί με τους θεσμικούς φορείς. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχάς τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη γιατί αφήνω τα προανθρικά όταν είχε γίνει η μεγάλη καταστροφή το 21 και τον επισκέφθηκα και προσωπικώς με πρώτο θέμα αυτό είχε δεσμευτεί και σε μένα και σε άλλους βουλευτές και στους εκπροσώπους των αγροτών ότι οι αποζημιώσεις θα είναι fast track και γενναίες. Και το έκανε. Καθυστερήσαμε ένα χρόνο περίπου για το θέμα των προανθρικών. Για το θέμα των προανθρικών να πω λοιπόν ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα επειδή ήταν πρωτόγνωρο ως προς τη διαδικασία. Δυο φορές η νομική οδός, τη μία φορά επίσημα και την άλλη ανεπίσημα, απερίφθη. Τελικά, γι' αυτό ευχαριστώ τώρα τον Γιωργαντά, τον Γιώργο, τον Υπουργό Αγροτικής, γιατί τελικά με πιέσεις δικές του τελικά ευρέθη αυτή η οδός, η νομική και ο τρόπος και τελικά καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις. Χαρακτηριστική είναι δε και μια ανακοίνωση την οποία έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μεταξύ άλλων μας λέει ότι δεν μπορούν να πληρωθούν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν μπορούν να πληρωθούν οι αποζημιώσεις. Και βέβαια λέει στο τέλος το αντιφατικό ότι εμείς όταν θα βγούμε θα τα πληρώσουμε. Όταν δεν επιτρέπεται και δεν είναι νομικά σωστό πώς αυτοί θα τα πληρώσουν μετά, δεν το ξέρω αυτό. Να σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Γιωργαντάς ελπίζουμε ότι τέλη του Σεπτεμβρίου θα έρθει στη Φλόρινα. Άρα λοιπόν θα έχουν την δυνατότητα οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων να το συναντήσουν κατηδίαν και να το μεταφέρουν τα προβλήματά τους και τα θέματα που τους απασχολούν. Πριν έρθω εδώ είχα συναντηθεί με την ΕΑΣ Φλόρινας, με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
και τους ανακοίνωσα και αυτούς ότι θα έρθει ο κύριος Ζωγραλάς, άρα όλοι μαζί θα τον δουν και θα συζητήσουν μαζί του. Και τέλος να κλείσω ευχαριστώντας προσωπικά έναν έναν, τον Γιώργο Γιαννιτσόπουλο, τον πρόεδρο της ΑΣΕΠΑ, την κυρία Κρητικού Διαμάντο, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, τον Σάββα τον Κουρπαρασίδη, πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Βοκερίας, και βέβαια τον συνεταιρισμό του Αγίου Παντελήμωνος, τον κύριο Μπούκτσι, ο οποίος λείπει, είναι εδώ ο αντιπρόεδρος. Ναι, να έρθει, έλα, αντιπρόεδρε. Είναι εδώ και αντιπρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό του Αγίου Παντελήμωνος. Όλοι μαζί και στα προβλήματα, όλοι μαζί και στις χαρές. Θα κλείσω με αυτό λέγοντας ότι σε όλες τις εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκομαι, μεταφέρω το εξής, που είναι κεντρική κυβερνητική γραμμή και δική μου, ότι όσες κρίσεις και αν έρθουν, είτε εθνικές είτε παγκόσμιες, δεν θα μείνει κανείς μόνος και αβοήθητος πίσω, αλλά όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και όλοι μαζί θα είμαστε και στις χαρές. Και αυτό το εφαρμόζουμε και εδώ σήμερα. Μαζί στις κινητοποίησεις και στους αγώνες, αλλά και σήμερα στην αγροτική γιορτή όλοι μαζί. Και ένα τελευταίο θα σας εκμυστηρευτώ. Οι παρόντες κύριοι, οι οποίοι είναι εδώ οι πρόεδροι των αγροτικών συλλόγων, για μένα είναι και σύμβουλοι. Για όλα τα αγροτικά θέματα, πριν συναντήσω υπουργό ή πρωθυπουργό, επικοινωνώ μαζί τους, έχουμε σε μια καθημερινή επικοινωνία σχεδόν και ενημερώνομαι για τα διάφορα θέματα πριν συναντήσω τον υπουργό ή τους προέδρους των οργανισμών για να τα θέσω. Άρα τους ευχαριστώ και με δεύτερη φορά εκτός από τα συγχαρητήρια και για την καλή συνεργασία και για τις πληροφορίες και τις συμβουλές τις οποίες μου δίνουν στα αγροτικά θέματα. Τώρα με τη σειρά θα πάρουν τον λόγο ο καθένας να τοποθετηθεί. Ο κύριος Γιαννιτσόπουλος, η κυρία Κρητικού, ο κύριος Σάββας και ο Βλάχος Αποστόλης. Να σε ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Βουλευτά. Να ευχαριστήσω και εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, που στηρίζετε τα θέματά μας στην επικοινωνία για όλα τα αγροτικά θέματα, όχι μόνο για τις αποζημιώσεις. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, από 1994. Τα τελευταία 7-8 χρόνια όμως εργασία που όταν ανέλαβε τον τομέα αγροτικού στην γραμματεία στα αγροτικά θέματα, από όταν ήταν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, ήταν πολύ πιο συχνή, πολύ πιο στενή. Προσπάθησε μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να μεταφέρει θέματα του νομού που απασχολούσαν τον νομό, τον αγροτικό τομέα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό σε μια ακόμα που είναι δυνάμει κυβέρνηση να μπορεί ο βουλευτής να περνάει στο αγροτικό του πρόγραμμα θέματα και θέσεις της περιοχής του νομού που εκπροσωπεί. Και βέβαια σαν κυβερνητικός μεταβουλευτής βοήθησε πάρα πολύ στα τρία μεγάλα έργα που έχουν οριοθετηθεί και για τον Ομοφρόνιας και για τον Δήμα Μητέρου, τα δύο αρδευτικά. Προσωπικά για μένα ήταν όνειρο πάνω από 20 χρόνια. Ανεβαίνοντας στην Τούμπα πάνω, έβλεπα τις λίμνες, έβλεπα τις κλίσεις που έχει η περιοχή και έλεγα γιατί να μην έχουν γίνει. Το γεγονός που έκανα τις γεωτρήσεις τη μία πίσω από την άλλη. Πόσα λεφτά θα γλίτωναν αν είχαν γίνει. Αυτά φτάσαν πλέον να γίνουν προτάσεις, βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω έχουν δοθεί οι μελέτες. Ναι, είναι στο στάδιο της δημοκράτησης. Καθυστερήσαμε, σε διακόπτω λίγο Γιώργο, γιατί θέλαμε με τη διαδικασία του ΣΔΙΤ να πάμε σε μελέτη κατασκευή. Αν αυτό είχε τελεσφορήσει, θα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία. Δυστυχώς όμως δεν βρέθηκε ιδιώτης ο οποίος να θέλει να τα αναλάβει από πριν. Και χάσαμε πάνω από 6 μήνες, ενώ θα την είχαμε δημοκρατήσει πριν από 6 μήνες. Τελικά, τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ήταν τρεις οι επιλογές, ή το Υπουργείο, ή η Περιφέρεια, ή ο Δήμος να αναλάβει τη δημοκράτηση. Τελικά είπαμε, δέχτηκε η Περιφέρεια, αλλά η Περιφέρεια τώρα μας έβαλε ένα άλλο θέμα, ότι θέλει οπωσδήποτε τεχνικό σύμβουλο. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία της δημοκράτησης του τεχνικού συμβούλου, για να δημοκρατηθούν μετά οι μελέτες. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πραγματικά είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, γιατί πριν κάποια χρόνια ήταν πραγματικά σκέψεις και μόνο σκέψεις. Τώρα φτάσατε σε ένα σημείο. Και ταυτοχρόνως δύο μαζί σε ένα μικρό Δήμο
16.000-17.000. Και πολύ σημαντικό για το αγρόκτημα της περιοχής Αλουτίου, η αποκατάσταση του αρχείου Βεγόρας. Βρίσκεται νομίζω στο κέντρο του αγροκτήματος γενικά του Αλουτίου, στην καρδιά του Αμπελώνα. Ναι, είναι πολύ μεγάλο έργο για την περιοχή, για τον αγροτικό τομέα και όχι απλά επειδή θα αποδοθούν 500 χιλιαστρών από καλλιέργεια. Όχι, για το φυσικό κάλυψη της περιοχής για μια τουριστική περιοχή, για να είναι τα πράγματα στη θέση τους, όπως ήταν πριν χρόνια. Σε νομοθετικό επίπεδο στα θέματα των αγροτικών θεμάτων, είναι από τους πρώτους βουλευτές που πανελλαδικά στηρίζει, υπογράφει προτάσεις, ακόμα και σήμερα μια τροφολογία που αφορά συνεταιρισμούς, πρώτος μίλησε στον αγροτικό υπουργό για να μεταφερθεί, βέβαια σε αυτά που ήταν και βουλευτές από άλλες αγροτικές περιοχές, αλλά ο Γιάννης Αντωνιάδης πραγματικά είναι από τους πρώτους που αποκρυπτογράφει οτιδήποτε αφορά νομοθετικό περιεχόμενο αγρότες, αγροτική πολιτική και πρέπει να πάει στη Βουλή. Τώρα όσον αφορά το θέμα των αποζημιώσεων, τι να τα πω, να μην τα πω εγώ, μετά θα πει διαμάντο που κινητοποιεί και όλη την ιστορία, τα ξέρει καλύτερα από τον περσινό παγιτό που το καταπολύει. Θέλω να πω καταρχήν ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα όχι για να μπλέξουμε το εγκόμιο του Γιάννη Αντωνιάδη, αλλά γιατί πλέον έχουμε τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσαρος στον Κέσαρο. Και αυτή είναι μια αλήθεια. Ο Γιάννης Αντωνιάδης, όσον αφορά το θέμα ειδικά των προαρτικών και άλλα ζητήματα που προκύπτουν στον αγροτικό τομέα, είναι ο άνθρωπος που μας άνοιξε πόρτες στα Υπουργεία, στον ΕΓΑ, είναι εδώ παρόντες οι συνεταιρισμοί, είναι εδώ οι αγρότες που πλέον καταλαβαίνουν ότι τα θέματα λύνονται κεντρικά από την Αθήνα. Για να φτάσουμε εκεί, εμείς είμαστε πολλά χιλιόμετρα μακριά και θέλουμε την προσβασιμότητα αυτή. Όποτε του ζητήθηκε, πραγματικά μας στήριξε και χωρίς καμία έτσι δυσκολία μας πήγε, στήριξε τις διεκδικήσεις μας, στήριξε τα δίκαια αιτήματά μας, γι' αυτό είχαμε και αποτέλεσμα. Δεν ήταν τυχαίο, θέλω να το πω, δεν ήταν τυχαίο. Ακούμε ότι αφού γράφηκαν στο ΦΕΤ της κυβέρνησης οι αποφάσεις αυτές, θα πληρωνόμασταν, ήταν θέμα ημερών. Δεν ήταν θέμα ημερών, παιδιά. Είχαμε 16 μήνες απλήρωτοι και οι ημερομηνίες έβγαιναν μία πίσω από την άλλη. Την ημέρα των κινητοποιήσεων, και θέλω να γίνει γνωστό σε όλους τους αγρότες, την ημέρα των κινητοποιήσεων το αποτέλεσμα ήρθε αμεσότατα. Ο κύριος Αντωνιάδης επικοινώνησε και με το Υπουργείο, επικοινώνησε και με τον φορέα και ήταν πολύ έντονες οι καταστάσεις εκεί που τέλος πάντων οι συζητήσεις που γινόντουσαν και η πληροφορία ήταν ότι θα πληρωθούμε άμεσα. Και αυτό έγινε. Την επόμενη μέρα ήδη το πρωί μας πληροφόρησε ότι είναι θέμα χρόνου, ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε πληρωθεί. Μπορώ να πω ότι ήρθαν και πιο άμεσα τα χρήματα. Χρήματα που δικαιούμαστε ή ακόμα θα πούμε ότι ναι, είναι υποχρέωση του κάθε βουλευτή που κυβερνάει αυτόν τον τόπο να κάνει όλο αυτό. Όμως θα πρέπει να παραδεχόμαστε κι εμείς την στήριξη και την προσπάθεια του καθενός από το δικό του μετερίζει να στηρίζει τον τόπο του και ειδικά τους αγρότες, γιατί είμαστε μια αγροτική περιοχή. Ναι, έκανε ό,τι έπρεπε και τα αποτελέσματα ήταν καλά. Τα χρήματα που έρχονται στην περιοχή μας δεν είναι λίγα. Ίσως από άνθρωπο, από παραγωγό σε παραγωγό να έχουν κάποιες διαφορές, ήταν εξατομικευμένες οι εκτιμήσεις. Όμως ήταν πολύ σημαντικές και ο συγκεκριμένος χρόνος, επειδή έχουμε και τόσο πολλά προβλήματα. Ένα ζήτημα που θέσαμε στον κύριο Αντωνιάδη και σε αυτό λειτουργήσε άμεσα και είχε επαφές και με τον φορέα. Θα μου πείτε γιατί να χρειάζονται να γίνονται όλα αυτά. Κάποια πράγματα όμως θα πρέπει να γίνονται γνωστά, να φτάνουν εκεί που πρέπει να δοθούν λύσεις, που μπορούν να δοθούν λύσεις. Και οι πολιτικοί πολλές φορές θα πρέπει να παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους για να βοηθάνε αυτές τις καταστάσεις. Όσον αφορά την προβληματική αξία των προϊόντων μετά την έντονη χαλαζόπτωση, όπως σας είπε και προηγουμένως, βρίσκεται σε μια καλή έτσι, διαδρομή την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε και δεν πρέπει να την αφήσει και αυτός. Θα πρέπει πραγματικά να είναι πολύ κοντά σε αυτό το ζήτημα και να είναι πολύ κοντά στον φορέα για να μπορέσουν να γίνουν αντιληπτά κάποια πράγματα. Εξηγήσαμε και όλες εκείνη την ημέρα ότι το κόστος παραγωγής μας έχει διπλασιαστεί
και ότι είναι ένα ζήτημα που μας είπε ότι θα το δει λίγο παρακάτω, απλά θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον φορέα για να μπορέσει να κάνει και τις ανάλογες έτσι αποζημιώσεις. Όσον αφορά την κινητοποίηση και τα αποτελέσματα της κινητοποίησης, θα ευχαριστήσω και τους δημοσιογράφους, γιατί πραγματικά οι τοπικοί δημοσιογράφοι δώσανε μεγάλη διάσταση στο θέμα, γιατί ξέρετε, όταν περνάς ένα πρόβλημα, τελικά καλός ή κακός, αν δεν γίνεται γνωστό, το περνάς μόνος σου. Έχει δημοσιοποιηθεί, ξέρουν πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο στην Ελλάδα, ακόμη και σε χώρες του εξωτερικού, ότι η περιοχή μας περνάει ένα έντονο πρόβλημα, θα είναι μια οικονομική επιβάρηση για όλο το Δήμο μας, όσο και να το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Και ο κόσμος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θέλει να συμμετάσχει και να συμπερασταθεί σε αυτό το μεγάλο μας ζήτημα. Να ευχαριστήσω όλους τους αγρότες, όλους τους συνεταιρισμούς, όλους τους ανθρώπους της παραγωγής που πραγματικά κινητοποιούνται, δραστηριοποιούνται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Χαμένος πάει ο αγώνας που δεν δίνεται. Εμείς είμαστε εδώ μαζί με όλους εσάς να δίνουμε τους αγώνες μας για να έχουμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε όλους σας. Εδώ να πω κάτι. Πρώτα είναι οι αγρότες και εγώ συμπαραστέκομαι από δίπλα. Και θέλω να πω και στους αγρότες της περιοχής μας να είναι υπερήφανοι, γιατί οι εκπρόσωποι του που βρίσκονται σήμερα στο πάνελ στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Έχει τύχει περίπτωση να πάρω το απόγευμα τηλέφωνο και να τους πω την άλλη μέρα έχουμε ραντεβού και να σηκωθούν το βράδυ να ξεκινήσουν για να βρίσκουν την άλλη μέρα το πρωί στο Υπουργείο. Και μην νομίζετε ότι μια κάθοδο στην Αθήνα είναι εύκολη, είναι μια αργοναυτική εκστρατεία. Αφήνουν τις δουλειές τους αγροτικές, την άλλη μέρα βρίσκονται στο γραφείο του Υπουργού και την ίδια μέρα ξαναγυρίζουν πίσω για να συνεχίσουν τις δουλειές. Και μπράβο τους, και θέλω να πω σε όλους τους αγρότες που σήμερα είναι σκαλλιέργειες τους ότι οι εκπρόσωποι τους είναι άξιοι εκπρόσωποι και φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Άρα, εσείς είστε πρώτοι Διαμάντου και Γιώργο και Σάβα και Αποστόλη και εμείς είμαστε από πίσω για να βοηθήσουμε, για να αποκαθιστούμε την αλήθεια. Σάβα. Να καλωσορίσω και εγώ τον πληθυντικό μας. Να καλωσορίσω και εγώ τον βουλευτή μας. Πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που ό,τι του ζητήσαμε ήταν πάντα δίπλα μας όλους τους αγώνες. Στα περισσότερα έχουμε πάρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε βέβαια να δώσουμε και άλλους αγώνες. Δυστυχώς, με την καλή έννοια θα το πω, δεν είμαστε ευχάριστοι γιατί συνεχώς τον πιέζουμε. Βέβαια τον αρέσει αυτό, φαντάζομαι. Δεν ξέρω κύριε βουλευτά. Γιατί θα συνεχιστεί αυτό. Πετύχαμε αρκετά πράγματα γιατί ο συντονισμός ήταν πάρα πολύ καλός. Πήγαιναν όλα ιεραρχικά. Κατεβήκαμε αρκετές φορές όπου χρειάστηκε και συντονισμένα όλοι μαζί με τον βουλευτή μας λύσαμε αρκετά θέματα. Όπως προείπα, έχουμε να λύσουμε κι άλλα. Θα συνεχιστεί όλο αυτό. Δεν θα σταματήσει. Φέτος μια έντονη χαλαζόπτωση χτύπησε την περιοχή μας. Οι συνάδελφοι αγρότες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ψυχολογική αλλά και οικονομική κατάσταση πολύ άσχημη. Είμαστε εδώ για να προβάλλουμε όλο αυτό το θέμα μαζί με εσάς τους δημοσιογράφους. Πραγματικά η δουλειά που έγινε στην κινητοποίηση ήταν φοβερή. Σε χρόνο ρεκόρ οι κεντρικές εφημερίδες, αμήμια της Αθήνας, παίζανε το θέμα και πραγματικά εκπλαγήκαμε και εμείς με όλο αυτό. Θα το συνεχίσουμε γιατί έχουμε να λύσουμε και άλλα θεματάκια, έχουμε να δούμε τις υπολοιματικότητες του ΕΛΓΑ, έχουμε να δούμε την εμπορία που τώρα ξεκινάει στο βιομηχανικό των Λορδάκινων στην περιοχή μας, που και εκεί δημιουργούνται άλλα προβλήματα βάσει της καινούργιας της χρονιάς. Και σε όλα αυτά χαιρόμαστε που έχουμε δίπλα μας τον κύριο Δουνιάδη, που μάλλον φέτος δεν θα κάνει διακοπές γιατί τα προβλήματα δεν είναι και λίγα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω από τον εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γιώργου Παντελήμωνα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Αντωνιάδη, γιατί από όταν έχω εμπλακεί στο συνεταιρισμό βλέπω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τον τόπο μας. Βρίσκεται πάντα κοντά μας στα τεράστια αυτά προβλήματα και να συνεχίσει έτσι, γιατί είναι η φωνή μας προς την Αθήνα. Γιατί όπως προείπαμε, ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Και φυσικά να υπάρξει μια μεγάλη
ανταπόκριση από τους ανθρώπους του κλάδου μας που θα πρέπει να κινητοποιούνται, γιατί πάντοτε είναι λίγοι αυτοί που κινητοποιούνται. Θα πούμε ότι πάντοτε λίγοι κάνουν τη διαφορά, αλλά θα χρειαζόταν μια πιο μεγάλη συμμετοχή ως προς τα προβλήματα, δηλαδή στην κινητοποίηση μας. Όταν λέμε πάμε κάπου να κάνουμε κινητοποίηση, να έχουν το περισσότερο. Αλλά έστω και έτσι, ένας κούπος έχει την άνοιξη όπως πάει η δουλειά. Δεν έχω να πω τίποτα, με έχουν καλύψει οι συνάδελφοι και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και να συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις μας, γιατί όπως που είπα είναι η δική μας φωνή. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω και ρωτήσεις δεν υπάρχουν, οπότε είμαστε τα πάρα. Κύριε Αντωνιάδη, εκτός από τα Ροζάκινα, στην περιοχή εδώ υπάρχουν και άλλες παραγωγές των κυπευτικών. Στις αποζημιώσεις τις οποίες συζητάτε από την χαλαζόπτωση, συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι παραγωγές ή είναι αυτές απ' έξω? Τώρα λέτε για την τελευταία χαλαζόπτωση. Βεβαίως. Ναι, πιστεύω ότι είναι όλες. Θα είναι όλες μάλλον, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στα προαθικά για τον αρακά. Και έμειναν απόξω ο αρακάς και τα μύγδαλα, νομίζω, τα οποία μείναν απόξω. Και παρότι σαν ποσό στα 23 εκατομμύρια είναι πολύ μικρό το ποσό της αποζημίωσης που εκπροσωπούσαν, πιέσαμε πάρα πολύ και δεν μπορέσαμε να τα βάλουμε ακόμα μέσα. Γιατί έπρεπε να γίνει μια τεράστια αλλαγή, μια γόρυφα για το περσινό. Εγώ λέω για το περσινό. Τώρα πιστεύω ότι θα είναι όλα μέσα. Όχι, είναι εγγραμμένα, έχουν δηλωθεί όλα τα κυκλοφτικά, όλες οι καλλιέργειες στην περιοχή έγινε αναγγελία. Απλά στα Ροδάκινα, επειδή είναι φρούτα και στα κεράσια συνήθως συμβαίνει και στα μήλα όπου υπάρχουν, ζητάμε πράγματα εκτός κανονισμού. Η αλήθεια είναι αυτή. Η υπολοιπαντική αξία είναι μια αξία. Είναι μέσα στον κανονισμό. Εμείς ζητάμε να εξαιρεθεί. Γιατί το χαλάζι ήταν πολύ μεγάλο, γιατί έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Δεν είναι κάτι. Αλλά είναι κάτι που θέλει παρέμβαση για να γίνει. Δεν είναι μέσα στο πλαίσιο γίνεται ζημία, αναγγελία, κανονικά δηλώνουν. Η προκαταβολή που ζητούσαμε πέρσι στον ολικό παγετό, γιατί δεν θα παίρναμε από τις βιομηχανίες, ήταν αδύνατο. Είναι κάτι εκτός κανονισμού, δεν προβλέπεται. Να το ξεδιαλύνουμε αυτό για να μην έτσι. Αυτό δηλαδή. Καταγγέλλονται ελπίδες. Όχι. Από την περσινή ζημιά που έχουν υποστεί, δεν υπάρχει τίποτε για να αποζημιωθούν. Μιλάμε για την φετινή χαλαζόπτωση. Την χαλαζόπτωση είναι που έχουν δηλωθεί όλες οι καλλιέργειες. Έχουν εκτιμηθεί οι αρακάδες ήδη, δηλαδή. Έχει βγει αλλαγή. Όπως και τα σιδηρά και τα τρυφίλια, αυτά έχουν εκτιμηθεί τα περσινά διαγράφονται. Τα φετινά διαγράφονται. Όχι, τα φετινά δεν διαγράφονται, είναι δηλωμένα. Κανονικά εκτιμούνται. Είναι εντός κανονισμού. Είναι εντός κανονισμού. Τώρα πέρσι που ήταν εκτός. Εντός κανονισμού είναι και οι αποζημιώσεις. Σωστά. Στα Ροδάκινα. Έτσι. Δεν κατάλαβα γιατί θα πρέπει να διαχωριστούν. Κύριε Δημοκρατή, όχι, όχι, από την περσινή καλλιέργεια, από την περσινή ζημιά, τώρα εάν έχουν εξαιρεθεί τα αμύρτα. Πίσω από εμά, θέλω να απαντήσω λίγο. Κύριε Δημοκρατή, η αναγκαλία τη καλαζόπτωση αφορά όλα τα προϊόντα. Και τα κυπευτικά και τα αμύρτα και τα αμπέλια. Δεν έχει εξαιρεθεί κάποιο προϊόν στην αναγγελία. Και τα σιτηρά και τα καλαμπόκια. Εντάσσονται όλα στη φετινή χαλαζόπτωση. Δεν υπάρχει κάτι που έχει μείνει έξω. Μιλάμε ότι έχει μείνει έξω πέρυσι στο προανθικό στάδιο, επειδή εντάχθηκαν κάποια προϊόντα, τελικά δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή η ζημία τους. Και μέσα σε αυτά, ας πούμε, είναι τα αμύρδαλα, όπως είπαμε, ή κάποια άλλα κυβευτικά. Τα αμύρδαλα δεν είχαν δηλωθεί για παγετό. Ναι, γι' αυτό δεν εντάχθηκαν στον προστάδιο. Γιατί ήταν σύμφωνα με τις ποικιλίες, ήταν σύμφωνα με τις ποικιλίες. Γι' αυτό λέμε, κάποιες ποικιλίες που ήταν στο όριο, ήταν πολύ προανθρικές, δεν εντάχθηκαν στον κανονισμό. Ο παγετός και τα αμύρδαλα αποζημιώθηκαν κανονικά όσα υπέστησαν παγετό κανονικά και είχαν ορθοφορία. Απλά για φέτος, για να το ξεκαθαρίσουμε, εντάσσονται όλα. Οι αναγγελίες γίνανε για όλα. Δεν έχει εξαιρεθεί τίποτα από φέτος. Δηλαδή, να ενημερώσουμε για τον κόσμο ότι οι γεωπόνοι, οι ελεγκτές τελειώνουν με τα Ροδάκινα, μπαίνουν στα Αμπέλια και στα Μύρδαλα. Δηλαδή,
Και πρώτα απ' όλα κοιτάξτε τα εκπαιδευτικά, γιατί αυτά ήταν που είχαν ανάγκη, ας πούμε, για να όχι, όχι, ελέγχθηκαν όλα. Οφείλουμε να τα πούμε ότι ελέγχθηκαν όλα, ελέγχονται όλα. Το επόμενο στάδιο είναι τα μπέλια. Ήδη είναι 10 μέρες σε σε εμά τελειώσαν πρώτα τα τραγουδάκια, επειδή είναι μεγαλύτερε οι εκτάσει και μπαίνουν από αύριο στα μπέλια. Όχι, έχουμε δύο συνεργεία που ελέγχουν εδώ και 15 μέρε. Επειδή είστε αμπελοπαραγωγική ζώνη ουσιαστικά. Και Αντωνιάδη έχει οριστεί η ημερομηνία τη επίσκεψη πρωθυπουργού. Ένα. Και δεύτερο, βρέθηκε ο τεχνικό σύμβουλο που ζητάει η περιφέρεια για τα δύο τεχνικά τη περιοχή μα. Προχωράει ομαλά το θέμα. Τι γίνεται. Το θέμα δεν προχωράει καλά. Δηλαδή, προχωράει καλά, αλλά δεν προχωράει σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Θα θέλαμε τώρα ήδη να εκπονούνται οι μελέτες. Δεν εκπονούνται. Ήδη θα είχαν βγει η δημοπρασία, γιατί στην αρχή η περιφέρεια μας είπε ότι μπορεί να τα αναλάβει από μόνη της. Μετά έτσι το θέμα του τεχνικού συμβούλου και εγώ νομίζω ότι με το τεχνικό σύμβουλο μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιους μήνες τώρα, αλλά μετά τα δύο χρόνια θα είναι δεδομένα, θα τελειώσουμε και πριν από τα δύο χρόνια. Ενώ το είχε μόνο τη περιφέρεια, μπορεί να ξεκινούσαν πιο νωρίς, αλλά ξεκινούσαν τα δύο χρόνια. Γιατί έχουν φύγει πάρα πολύ στη σύνταξη, το τεχνικό προσωπικό έχει μειωθεί. Άρα, τώρα από τον Σεπτέμβριο, το θέμα θα το ξαναδούμε πάλι από κοντά για να βρεθεί ο νομικός σύμβουλος εντός 2-3 μηνών να δούμε ποιος αναλάβει για να το βγάλει και η δημοκρασία. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα κάνει όλη τη δουλειά. Και το. Για τον κύριο Υπουργό, για την επίσκεψη. Ναι, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Θα μιλήσω τώρα πάλι με το γραφείο του Πρωθυπουργού για να δούμε. Τώρα μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα το θέμα της έκτακτης ομιλίας που έχουμε στην Ολομέλεια αυτή τη βδομάδα που θα κατεβούμε κάτω. Να δούμε. Καταρχάς, αν δεν έρθει τώρα, θα έρθει σίγουρα μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Συζητήσαμε δύο ημερομηνίες. Η μία ήταν μέσα στον Οκτώβριο και άλλη ήταν στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου. Εάν τώρα δεν τελεσφορήσει αυτή, θα πάμε σε αυτή που είναι το Οκτωβρίου. Εννοείται ότι η άνοδος του Πρωθυπουργού είναι ένα σημαντικό γεγονός. Ήδη, όπως το είχα προαναγγείλει, ετέθη ως όρος εντός εισαγωγικών, αν μπορείς να βάλεις έναν όρο, αυτό ως επιθυμία και έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό, ότι η επίσκεψη έχει νόημα μόνο εφόσον δει τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, που είναι οι τρεις δήμαρχοι, εκπρόσωπος εργατικού, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο πρόεδρος του ΕΒΕ, των άγροτων συνεταιριστικών ενώσεων και του Πανεπιστημίου. Τώρα δεν ξέρω αν ξεχνάω καθένα. Αυτούς του είπα είναι εκ των ουκάνευ. Θα τους δούμε, θα δούμε ο καθένας από ένα-δύο έργα που έχει να βάλει ένα-δύο θέματα, τα οποία θα παραπευθούν στους αρμόδιους υπουργούς και εννοείται ότι θα δοθεί μια νέα όθηση γενικά στον νομό